σε εμπορική σχολή, στα άνια τα υπομένα. Σχολείο που συμμετείχε και πέρσι, αλλά θα συμμετέχει και φέτος στο διαγωνισμό το βράδυ. Στο διαγωνισμό και ναι, ναι, πέρα από το event το πρωινό, αλλά είναι και το βράδυ, είμαστε το μοναδικό σχολείο. Κύριε Τανίκο, τα πνεύματα πού εστίασαν? Τα πνεύματα εστίασαν στην επικαιρότητα, την τοπική, την πανελλαδική και την διεθνή. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε καλημερίζω φέρνοντα τα νέα της Ευρώπης από τις εμπορικές σχολείς στα νιάτα υπομένα. Προσέλευση λόγω καιρού. Τα παιδιά δηλαδή δεν ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ, αλλά και αυτοί οι λίγοι που ήμασταν εδώ είχαμε ετοιμάσει και πνεύματα και ποίηματα, τα είπαμε, τα τραγουδήσαμε για την καλή χρονιά, ζητήσαμε ενισχύσεις και από το πρώτο λύκειο τα περσινά μας παιδιά και το χαρήκαμε νομίζω. Το καραβάκι, πείτε μας πώς έγινε. Το καραβάκι είναι χειροποίητο, εξ αρχής κατασκευασμένο από την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών μας την Περσινή, την κυρία Μπονάνου, μαζί με κάποια παιδιά. Είναι κατασκευασμένο από γυψόγαζα και καλάμι, είναι πολύ ελαφρά κατασκευή αλλά πολύ σταθερή, καμωμένο με πολύ αγάπη, είναι το σήμα κατά τεθέν του σχολείου μας, όπως βλέπετε, γιατί περιέχει τα μανταρίνια μας. Το αγαπάμε πολύ. Επίσης έφτιαξαν τα παιδιά συνοδευτικά καραβάκια μικρότερες κατασκευές από το εργαστήριο της τεχνολογίας με την κυρία Γάφου ως υπεύθυνη. Και θα τα κάναμε και περιήγηση στους δρόμους της Απλοταριάς και στην παραλία. Δυστυχώς ο καιρός δεν το επέτρεψε, οπότε αυτό αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά. Τι θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό στο σχολείο, στα παιδιά? Στα παιδιά θέλουμε να περάσουμε την ομαδικότητα, τη σύμπνοια, την αγάπη για την παράδοση και το πάθος και τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, για να κάνουμε κάτι συνολικό, μια ομαδική δουλειά.